και να μην είναι μία λύση, ένα κουστούμι για όλα τα κορμιά. Πάμε και στον Ανδρέα Κωνσταντάτο. Ανδρέα. Πάντως το Eurogroup της Δευτέρας θα εγκρίνει το νέο μόνιμο μηχανισμό που θα λειτουργήσει με το 2013. Γι' αυτό και είχαν μια συνάντηση το απόγευμα ο κύριος Παπανδρέου με τον κύριο Βενιζέλο. Πρόκειται για μια νέα συνθήκη την οποία θα κληθούν να στηρίξουν και να ψηφίσουν όλα τα κοινοβούλια των χωρών της Ευρωζώνης. Αυτή είναι μια καλή είδηση. Η κακή είδηση είναι ότι και οι Ευρωπαίοι και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουν μισές δουλειές. Έχουμε ζητήσει από το χειμώνα να μπορέσουν να εκταμιευτούν τα κονδύλια του ΕΣΠΑ με μηδενική εθνική συμμετοχή ή με μικρή εθνική συμμετοχή, και τώρα έρχονται και μας λένε ότι θα εκταμιευτούν. Δηλαδή έχει περάσει ένα εξάμηνο. Έχουμε ζητήσει άλλα προγράμματα τα οποία δεν έχουν εκταμιευτεί. Βλέπουμε ότι τώρα αρχίζουν και ασκούν οι Ευρωπαίοι κριτική στους οίκους αξιολόγηση του οποίου πίστευαν τόσο διάστημα. Έχουμε δηλαδή μια αλλοπρόσαρη πολιτική μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία προκαλεί σύγχυση και αβεβαιότητα. Και την αβεβαιότητα αυτή τη βλέπουμε και στις σημερινές, στις τωρινές διεργασίες που γίνονται μεταξύ των τραπεζιτών για τη συμμετοχή των ιδιωτών στο δάνειο που θα πάρουμε. Υπάρχουν αυτά προβλήματα. Δεν είναι εύκολο να επιληθούν. Παρακολουθούνται εδώ από την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν επεμβαίνει σε αυτές τις διεργασίες. Είναι θέμα ιδιωτών πια. Αλλά τις παρακολουθεί και θα πάρει τις αποφάσεις αργότερα. Κύριε Κίσο, τι λέτε? Νομίζω ότι έχουμε ένα θρίλερ που έτσι εξελίσσεται σε δύο επίπεδα. Το ευρωπαϊκό, το οποίο βέβαια μας αφορά άμεσα. Αλλά η ελληνική κρίση είναι μέρος μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής κρίσης. Και το ελληνικό, όπου εδώ δεν κάνουμε καλή δουλειά. Όχι ότι κάνουμε καλή δουλειά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τέλος πάντων εκεί δεν ελέγχουμε την κατάσταση. Εδώ τουλάχιστον προσπαθούμε να την ελέγξουμε. Πρέπει κάτι να κάνουμε, να μαζέψουμε τους φόρους, να υπάρξει κάποια ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε παραδοσιακούς κλάδους, οι οποίοι τα τελευταία δεν πηγαίνουν καλά. Και κυρίως να ελεγχθούν οι δημόσιες δαπάνες με δραστικούς τρόπους, ενδεχομένως και να συνεννοηθούν κάπως δημιουργικά τα κόμματα που είναι εγκλωβισμένα σε μια παραδοσιακή αντιπαράθεση που είναι ξεπερασμένη από τις εξελίξεις. Επομένως, το θρίλερ είναι σε δύο επίπεδα. Είναι αβέβαιη η έκβασή του. Και θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε το φθινόπωρο ενδεχομένως, και εντωμεταξύ οι κερδοσκόποι κάνουν πάρτι. Πάμε και στον κύριο Παναγιώτου. Νομίζω ότι στο ευρωπαϊκό επίπεδο γίνεται σε σχέση με τη νέα δανειοδότηση ένα πολύ μεγάλο παζάρι το οποίο ακόμα δεν έχει καταλήξει. Και εγώ 2-3 παρατηρήσεις έχω να κάνω. Πρώτον, ας πούμε, έχουμε ένα θέμα υψηλών επιτοκίων. Δεν ξέρω εάν θα μειωθούν. Ακούω και τέτοιες πληροφορίες, αλλά υπάρχει ένα θέμα υψηλών επιτοκίων. Δεύτερον, το θέμα της συμμετοχής των ιδιωτικών τραπεζών που τόσο πολύ επέμενε η Γερμανία δημιουργεί τοξικού τύπου λύσεις, φοβούμαι, και θα μας εμπλέξει σε ένα μεγαλύτερο πρόβλημα, διότι αν πάμε το φθινόπωρο σε μία λύση πολύ διακινδυνευμένη να θεωρηθεί πιστωτικό γεγονός, τότε θα έχουμε μεγάλη εμπλοκή, έχω την εντύπωση, εκεί το φθινόπωρο, και οικονομική και πολιτική, και θα μπλέξει και η Ευρώπη. Τώρα, όσο αφορά τη δική μας προσπάθεια, νομίζω ότι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι πολύ κρίσιμοι μήνες. Από αυτούς θα εξαρτηθεί, κατά τη γνώμη μου, το 80% των εξελίξεων του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, και ενδεχομένως... Είναι και τα μπάνια του λαού όμως. Είναι και... Ναι, παρόλα αυτά η κυβέρνηση δεν πρέπει να κάνει μπάνια του λαού, πρέπει να προχωρήσει, διότι από αυτό θα κριθεί ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος. Καλά, έχω την αίσθηση ότι δεν θα έκανε πολλά μπάνια ούτως ή άλλως ο λαός μας φέτος, διότι φαίνεται ότι ο φετινός Αύγουστος θα είναι από τους χειρότερους που έχουμε ζήσει. Μην ξεχνάμε ότι το μεσοπρόθεσμο θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τον Αύγουστο. Άρα λοιπόν, ούτως ή άλλως... Εντάξει, να περιμένουμε τώρα ότι η κυβέρνηση και η δημόσια διοίκηση με τους ρυθμούς που έχουν θα ανεβάσουν την απόδοσή τους Ιούλιο και Αύγουστο. Αυτό είναι και λάθος σχεδιασμού σε επίπεδο μεσοπρόθεσμου προγράμματος. Αυτό λέει η κυβέρνηση πάντως, κύριε Κίτσο. Τώρα τρέχουμε, λέει η κυβέρνηση, και πρέπει μέσα σε 90 μέρες να θέλουμε τα πάντα. Πάντως, λέει, θα κάνουμε τη δουλειά μιας εβδομάδας σε μια μέρα. Πώς θα γίνει αυτό? Δεν είναι το χειμώνα που δουλεύει, υποτίθεται, η δημόσια διοίκηση. Θα δουλέψει το καλοκαίρι, εκτός και είναι πολύ δροσερό. Σήμερα πάντως μου είπαν ότι θα κλείσει η Βουλή τελικά 17 μέρες τον Αύγουστο. Άμα συμβεί και αυτό, ενώ στην αρχή μας λέγανε ότι δεν θα κλείσει καθόλου ή μερικές μέρες,
σήμερα μου είπαν ότι 17 μέρες. Και υπάρχει και μια άλλη πρόταση τώρα που λέγατε για τοξικά, γιατί συμφωνώ με τον κύριο Παναγιώτου που έλεγε, υπάρχει μια πρόταση των Γερμανών σοφών, οι οποίοι όλο συμπτωματικώ δουλεύουν και σε τράπεζες Βρετανικών συμφερόντων, οι οποίοι λέει το χρέος το ελληνικό να το αγοράσει ολόκληρο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να τελειώνουμε με αυτό το πράγμα. Δηλαδή να γίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μια bad bank, μια κακή τράπεζα που θα έχει όλα τα επικίνδυνα ομόλογα του κόσμου. Πάμε στον κύριο Γεννήματά να τον ρωτήσουμε λοιπόν. Εάν κύριε Γεννήματά, να τον δούμε τον κύριο Γεννήματά παρακαλώ, γιατί πριν είδαμε τον κύριο Λάμπρου, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τεχνικών ΟΤΕ. Προχωρήσαμε λίγο πιο κάτω στο θεματολόγο, διότι και εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλο θέμα. Υπάρχει φως στο τούνελ, κύριε Γεννήματά. Ή τα εφιαλτικά, τα δύσκολα σενάρια τα οποία έχουν αρχίσει και έρχονται στην πρώτη σελίδα έχουν βάση. Η πίεση που ενδεχομένως εξασκήσουν οι αγορές γενικότερα στην Ευρώπη μέσα στο καλοκαίρι μπορεί να οδηγήσει και σε σημαντική αναθεώρηση βασικών σκέψεων της Ευρώπης ή να την οδηγήσουν σε ορίμανση αποφάσεων που θα αλλάζουν τελείως τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά στο πρόβλημα του χρέους. Έτσι, το πρόβλημα του χρέους σήμερα έχει πάρει πανευρωπαϊκή διάσταση, δεν αφορά την Ελλάδα πλέον. Μάλιστα, σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα τη διαχείριση του ελληνικού χρέους, η Ελλάδα πλέον είναι αμέτωχη, δεν έχει να κάνει τίποτα. Το έχει αναλάβει αποκλειστικά η Ευρώπη και αν η Ευρώπη νομίζει ότι η πολιτική που έχει υιοθετήσει να διαχειρίζεται κρίση χρέους αυξάνοντας την χρεωστική επιβάρυνση των χωρών, ας αναλάβει για την ευθύνη να καθαρίσει. Η Ελλάδα πρέπει να συγκεντρωθεί αυτή τη στιγμή στο βασικό στόχο που είναι η μείωση του ελλείμματος με όλα τα δυνατά μέσα και βασικά με εκείνα τα οποία δεν έχει αγγίξει καθόλου, που είναι το κομμάτι των δαπανών, να πάψει να κοροϊδεύει προς όλες τις κατευθύνσεις, διότι συνεχίζεται η κοροϊδία και μετά την ψήφιση του μεσοπροθέσμου, και να κοιτάξουμε να παρουσιάσουμε μία συμπεριφορά αποτελεσματική, η οποία θα πείσει τις αγορές ότι κάτι έχει αλλάξει στη συμπεριφορά του χρεώστη. Τι πιθανότητες δίνεται στο σενάριο που περιγράφεται? Καμία. Απλώς είναι εκείνο το οποίο... Να ετοιμαζόμαστε για μεγάλη κρίση. Κοιτάξτε, είναι εκείνο το οποίο εκφράζει την εξωσυστημική αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και πρέπει να το πούμε. Ναι, υπάρχει μια εξωσυστημική αντιπολίτευση η οποία έχει φωνή και διεκδικεί μια ριζική, ριζοσπαστική αλλαγή της δημόσιας ελληνικής συμπεριφοράς. Μέσα και στα έξω. Θέλω να πω ότι δεν είμαι τόσο απεσιόδοξος, διότι από τη μία πλευρά βλέπω αυτό το οποίο λέει ο κύριος... γιατί βλέπω αυτό που λέει ο κύριος Γεννηματάς, ότι οι πιο συστηματικοί άνθρωποι της Ευρώπης αναθεωρούν την προσέγγισή τους για το ελληνικό χρέος. Και νομίζω... Άλλο λέει ο κύριος Γεννηματάς, κύριε Παναγιώτη. Ξαναβλέπουνε. Λέει ο κύριος Γεννηματάς ότι παίρνουμε μέτρα και δεν φέρνουμε αποτελέσματα. Από γι' αυτό. Κατ' εξοχήν συστημικός ευρωπαίος, ξέρεις πολύ καλά ότι είμαι εγώ. Λέω ότι έχουν αρχίσει και βλέπουν και οι Ευρωπαίοι ορισμένα πράγματα. Το γεγονός, έχουν αργήσει. Μα αυτό ήταν μια κριτική που κάναμε πολύ καιρό. Αλλά θέλω να πω ότι ήδη και αυτοί καταλαβαίνουν ότι πρέπει να ενισχύσουν το σκέλος των επενδύσεων στην Ελλάδα. Κατά τη γνώμη μου, είναι θετικό. Ήδη φαίνεται αυτό. Παραγιώτη, και επίσης, να ολοκληρώσω. Επειδή αυτό το τροπάριο των επενδύσεων στην Ελλάδα, να μην γίνει τώρα το νέο κυβερνητικό θέμα. Κυβερνήσεις σε χώρα η οποία είναι SCCC graded δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ. Αλλά, λοιπόν, να το δούμε. Εγώ νομίζω ότι καταλαβαίνουν ότι πρέπει κάτι να γίνει στην Ελλάδα. Και επίσης βλέπω ότι η εξέλιξη στην Ευρώπη θα βοηθήσει και το εσωτερικό παιχνίδι. Δεν είναι το ένα ξεχωριστό από το άλλο. Είναι το ένα τροφοδοτεί το άλλο. Οι δυσκολίες οι ελληνικές υπάρχουν. Εάν ισχύσει η απάντηση που έδωσε ο κύριος Γεννηματάς στο ερώτημα του κύριου Κίρτσου, ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Τότε τζάμπα υποβάλλεται όλος αυτός ο πληθυσμός, όλος αυτός ο λαός, σε θυσίες. Αν δηλαδή είναι χαμένη η υπόθεση, κοιτάξτε να δείτε, τότε θα πάμε στον Ντουβάρι, με συγχωρείτε πολύ, με τους πολίτες, με το λαό της Ελλάδας, να έχει φτάσει πιο πέρα και από χείλος. Κύριε Παυλόπλε, ακούστε να δείτε. Προφανώς η χώρα έχει χάσει την αξιοπιστία της. Και πρέπει να την ανακτήσει τους επόμενους τρεις
τέσσερους μήνες, ναι, με αυτά που θα κάνει. Όχι με πειραματισμού σε βάρος των πολιτών, όμως, κύριε Παναγιώτη. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρει. Όχι με πειραματισμού σε βάρος των πολιτών. Ελπίζω. Είναι εύκολες λύσεις. Είναι εύκολες λύσεις. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν πια. Βγάζουμε, βάζουμε φόρους οριζόντιους και σκυρούς προκειμένου να γεμίσουμε τα ταμεία. Ένα πρόγραμμα το οποίο είναι υποχρεωμένοι τους επόμενους 2-3 μήνες να δείξει ότι το προωθεί. Πάνω σε αυτό θεωρώ... που λέει ο κύριος Γεννηματάς είναι διαφορετικό, κύριε Παναγιώτη. Λέει κάτι άλλο. Αφήστε με μια κουβέντα να πω. Μισό λεπτό, απλώς γιατί μιλάμε για άλλο πρόβλημα. Αυτό που είπε ο κύριος Γεννηματάς είναι διαφορετικό. Δεν είπε ότι δεν θέλουμε να το κάνουμε ή δεν σχεδιάζουμε μια πολιτική. Είπε ότι δεν έχουμε τη διοικητική μηχανή να την εφαρμόσουμε. Ναι. Έτσι. Το κατάλαβα αυτό που είπε. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Σωστό. Να πω κάτι. Ωραία. Πάμε σε ένα διέξοδο. Υπάρχει μια δεύτερη λύση. Και αυτή η λύση, κατά τη γνώμη μου, θα είναι πολιτική. Να πάμε σε εκλογές το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και στην προεκλογική περίοδο να έρθουν οι φίλοι μας, οι εταίροι μας και οι δανειστές μας και να βάλουν τα δύο μεγάλα κόμματα να δεχθούν μια συμφωνία για την αντιμετώπιση της κρίσης της Ελλάδας. Θα δούμε, δεν θα έχουμε δούμε άλλο, το κλίμα που διαμορφώνεται στο πολιτικό σκηνικό. Αν βγούμε σε ένα αδιέξοδο, ένα πολιτικό σχέδιο μόνο υπάρχει. Θα το δούμε τον Οκτώβριο, είναι αυτό. Μέχρι τότε όμως να δούμε τι άλλο μπορεί να γίνει. Πάμε να προχωρήσουμε στο ρεπορτάζ. Ξεκίνησαν οι συζητήσεις στο Γερμανικό Κοινοβούλιο για την παροχή νέας οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα. Την ίδια ώρα η Ρωσία αποστήθεται σε εκείνους που αμφισβητούν τις εκθέσεις των οίκων αξιολόγησης και θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα θα ξεπεράσουν τελικά την κρίση. Διευρύνεται διαρκώς το μέτωπο κατά των οίκων αξιολόγησης, με τη Μόσχα να έρχεται και να προστίθεται στη Συμμαχία Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ηνωμένων Πολιτειών και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, Σεργέη Λαυρόφ, έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην Ελλάδα για την επίτευξη των στόχων και πως καλλιεργείται τεχνητά ένα κλίμα πανικού στις αγορές. Μου слышим такие панические прогнозы о том, что в Греции неизбежен дефолт и зона евро резко будет ослаблено. Были какие-то в свое время призывы в отдельных странах, чтобы выйти из евро, вернуться к национальной валюте. Вы знаете, мне бы очень не хотелось, чтобы решения, реальные решения операторами на рынке принимались вот под воздействием такой паники, которая во многом искусственно нагнетается. Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, με την κρίσιμη ημερομηνία της 2ης Αυγούστου να πλησιάζει και τον κίνδυνο στάσης πληρωμών να είναι ορατός, ήδη γίνονται συγκρίσεις με το ελληνικό πρόβλημα. What's your message to markets around the world, to investors around the world who are watching the United States? They've seen what's happened in Greece. They haven't registered the same sort of impact here in the US yet. Yet they're still worried about August 2nd. Are we headed for August 2nd without a deal? Well, with all due respect to Greece, we're not Greece. And what I would say to the markets is we must and we will not default on these loans. I want to make it clear, this is about paying past debt. It's not about lifting a ceiling so we can have increased spending into the future. That day is over. That day is over. Ταυτόχρονα όμως πυκνώνουν και οι φωνές εκείνων που έλεγαν εξ αρχής ότι η κρίση χρέους δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα, αλλά είναι ένα πανευρωπαϊκό ζήτημα που πρέπει να λυθεί συνολικά. When Greece first came on the scene, almost 18 months ago now, I warned European policymakers that Greece was not going to be an isolated event. They didn't want to believe that. I used Latin America, Asia as an example. Before we know it, we have Ireland. And we have Portugal with Spain kind of teetering there. And I also mentioned to them that timing is key. Paul Volcker taught me this lesson in the 1980s. You don't have all the time in the world. Στη Γερμανία ήδη ξεκίνησαν οι συζητήσεις στο Κοινοβούλιο για την παροχή νέου πακέτου βοήθειας προς τη χώρα μας, ζητώντας την ευρύτερη δυνατή συνένεση των κομμάτων. Unter der Führung von Angela Merkel ist es gelungen, einen breiten Konsens für die notwendige Griechenlandhilfe, allerdings zu klaren Bedingungen. Από την πλευρά του, ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Wolfgang Schäuble επανέλαβε ότι η προτεραιότητα της γερμανικής κυβέρνησης είναι η διάσωση της Ευρωζώνης. Wir müssen Europa zusammenführen. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist unsere Verantwortung. Die Bundesregierung ist dazu bereit und wir bitten das Hohe Haus um ihre Unterstützung.
Πάμε τώρα στον Γιώργο Αϊβαλιώτη να μας πει για την επίσκεψη στην Αθήνα της Χίλαρη Κλίντον. Γιώργο. Η οποία πραγματοποιείται εκτάκτως, θα πρέπει να πω. Και πριν από λίγο ανέβηκε στο site του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ. Πρόκειται για μια επίσκεψη η οποία θα πραγματοποιηθεί 17 και 18 Ιουλίου, όπως βλέπουμε και στον τίτλο. Θα έχει προηγηθεί μια διήμερη επίσκεψη στην Τουρκία. Και είναι ενδιαφέρον ότι πρόκειται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον κύριο Παπούλια, τον Έλληνα πρωθυπουργό, τον Γιώργο Παπανδρέου, και φυσικά με τον ομόλογό της Σταύρο Λαμπρινή, τον υπουργό εξωτερικών της Ελλάδας.